στέλνουμε μια επιστολή στον κύριο Δήμαρχο να γίνει, αύριο. Να συντονιστεί μια επιτροπή, μια επιτροπή ακριβώς. Από τους προέδρους. Ναι. Που να φτιάξει μια επιστολή. Ωραία, να φτιάξει μια επιστολή. Να φτιάξει μια επιστολή. Ποιοι φορεί, ποιοι θα είναι αντιπρόσωπο του κάθε φορέα. Ωραία. Λοιπόν, συμφωνείτε. Θα σα πω αύριο κάποιο και ο Δαρούσο. Ναι, εντάξει. Συγγνώμη, επιτόπου, γιατί δεν είναι. Όχι, μου δεν μ' αρέσει. Θα δω ποιο μπορεί να είναι μια παράσταση. Ένας απλά εδώ τέλος πάντων. Κυρία Δημοπούλου. Κυρία Δημοπούλου. Κυρία Παπαγούλη από τα διαμερίσματα. Το ζήσιμα. Ο κύριος Γίνας από τα Ταξί. Κύριε Γίνας, είσαι από τα Ταξί. Τα γράφετε αυτά, παιδιά, περάτε εδώ. Ο κύριος Σύσης. Δεν μπορεί ο Δημοπούλου. Μην έχει, πότε προβλέπετε να γίνει. Θα ζητήσω από το Δήμαρχο πότε θέλει. Παρασκευή λίγο. Ναι, ναι, εντάξει, όπου θέλω. Το θέμα είναι ότι από τη σύμβουλη παρακολουθία, σε δύο μέρες υπάρχει η ορία της φορέας συνάντηση. Ας γίνει πρώτα συνάντηση. Πρώτα φορά πρέπει να γίνει. Δεν είναι τώρα, να δούμε τι γίνεται. Απλώς τώρα επειδή μας είναι σταμένοι να φορά. Συγγνώμη λίγο. Εγώ θα πρότεινα αυτό. Τα τηλέφωνα μας, τα τηλέφωνα μας τα έχετε. Λοιπόν, να γίνει συνάντηση μεθαύριο, να ακούσετε και τις απόψεις. Οπότε θα έχουμε ήδη την πρώτη, τις πρώτες απαντήσεις, να ξέρουμε τι γίνεται. Και μετά να γίνει αυτό που λέτε. Ναι, αλλά τουλάχιστον να ξέρουν τι γίνεται. Μα τα τηλέφωνα μας τα έχετε. Αφού είμαστε εδώ, απλά πρέπει να ξαναγίνει πρώτα συνάντηση μεταξύ μας. Τώρα λέμε ποιος θα αντιπροσωπεύει τον άλλο φορέα. Και η συμβάσκηση, η στέφαση, να γίνει η συνάντηση του ενιαίου φορέα σε δύο μέρες, να βρεθούμε μετά από δύο μέρες, να ακούσουμε και μετά να προχωρήσουμε. Μινά, να κάνουμε μια ερώτηση. Αυτή η επιτροπή τώρα, για να καταλάβουμε όλοι, θα είναι μια επιτροπή που θα βγει σήμερα για ένα ζήτημα ή θα είναι μια επιτροπή που θα βγει για να κάνει όλη αυτή τη συμφωνία. Θα είναι μια επιτροπή που θα πάει να συναντήσει τον Δήμαρχο μετά από το ίδιο. Για μόνο αυτό. Κάτι είναι έτσι και μόνο αυτό. Κάτι είναι. Και θα είναι και σε αυτά που θα ακουστούν για μετά. Και να πω και κάτι άλλο. Γιώτα και Γιώτα και... Ούτως η ώρα, ούτως η ώρα όλους τους εδώ τους συμπατριώτες και λένε όλοι πρέπει να κάνουμε, δεν πάει καλά, δεν πάει καλά, το ένα φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Αυτό που δεν άκουσα σήμερα, άκουσα τι είναι η επιτροπή. Αυτό που δεν άκουσα είναι αυτή η επιτροπή τι στόχους θα έχει, τι θέματα θα βάλει. Θα το ρωτάμε. Αυτό είπα, ότι πρώτα να γίνει συνάντηση, να βρεθούμε μετά, να δούμε στόχους και τα ζητήματα. Να ακούσουμε. Όχι, όχι, αν δεν βάλουμε στόχους, εάν δεν μπουν οι στόχοι, τι θέλει όλη η κοινωνία, ό,τι και να λέμε εδώ πέρα, είναι λέει ότι καθένα είναι το πιτσα απλά. Όλοι θέλουμε την πρόοδο, όλοι θέλουμε την έννοια, όλοι θέλουμε την ανάπτυξη, θα τελειώσω. Αλλά χωρίς να έχουμε ένα στόχο και μια στρατηγική, ό,τι και να λέμε είναι λόγια του αέρα. Πρέπει να καθίσουμε λίγο κάτω και να πούμε, οι Ένωσοι Ανθρώπων τι θέλουν. Τι θέλουν τα μαγαζιά, τα εμπορικά, τι θέλουν οι εστιατόρες, στόχους και πρόγραμμα. Το να πάτε, να τελειώσω. Το να πάει μια επιτροπή στον Δήμαρχο. Το να πάει μια επιτροπή στον Δήμαρχο και σε όποιο Δήμαρχο να πει «Γεια σου, ήρθαμε, δεν κάνεις τίποτα με τουρισμό, δεν κάνεις τίποτα με λιγό», είναι λόγια του αέρα. Θα πάμε με θέματα, εννοείται. Τα θέματα, εγώ σήμερα ήρθα εδώ πέρα και φύγω με ένα μεγάλο κενό.
ειλικρινά το λέω, δεν άκουσα ούτε μία πρόταση. Να πω κάτι. Για μένα για να πω θέλω να συμπληρώσω κάτι. Να συμπληρώσω κάτι. Από ποιον θα ακούγατε πρόταση. Από από ποιον θέλατε να ακούσετε πρόταση. Να πω κάτι. Συζητάμε. Δεν σας καλέσατε να ακούσουμε. Όχι να κάτσουμε να μιλήσουμε προτάσεις. Όχι, σας καλέσατε να συζητήσουμε. Όταν λοιπόν γίνει, το σχήμα είναι μικρότερο και μπορεί να συζητήσει, να φέρει τα θέματα του καθένα και να πάμε μετά με τις προτάσεις μας αυτές. Θα έχει περάσει η τουριστική σεζόν και θα αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα και ακόμα περισσότερα και ακόμα θα συζητάμε. Άργησε να γίνει αυτή η συνάντηση. Άργησε, καλέ, μπορεί να γίνει ένα σωστό βήμα μετά. Τώρα ανάρχησε και δεν κάτι για να συμπληρώσω για το φίλο μου, το Στέφανο του Γυαλίζη. Γιατί εδώ έχουμε κάνει το εξής λάθος. Πολύ γρήγορα, αυτά θα γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, με απίστευτους ρυθμούς. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο Στέφανος ο Γυαλίζης, γιατί εμείς είμαστε εκλεγμένοι, αλλά δεν είμαστε βουλευτές. Μέσα στην εβδομάδα, ίσως το Σαββατοκύριακο, καλό είναι παιδιά, ο κάθε πρόεδρος του κάθε σωματείου ήρθε η ώρα να αποδείξει τι ακριβώς. Λοιπόν, θα κάνουμε μια συνάντηση και θα φέρουμε κόσμο. Θα φέρουμε τα μέλη μας. Δηλαδή, παράδειγμα, Κυριακή, για να πω στο φίλο μου τον Στέφανο τον Γυαλίζη. Γιατί δεν αποφασίζει αυτός. Αυτός είναι εντεταλμένος από κάποιους που τον ψήφισαν για κάποια πράγματα. Λοιπόν, το επόμενο βήμα για να πάρουν όλα τα μηνύματά τους, να μαζευτούμε σε ένα χώρο, είτε σε ένα ξενοδοχείο παρακαλώ, είτε στον Ορφέα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε τώρα πολλά πράγματα. Να καλέσουμε και τα μέλη μας, ας είναι και 12 η ώρα μετά την εκκλησία, να είμαστε εγκαλιασμένοι, να μαζέψουμε λοιπόν 200, 300, 500 άτομα για να πούμε στο φίλο μου το Στέργο πώς θα πρέπει να γίνει η διαδικασία. Γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε ακούσει πάρα πολλά και έχουμε ακούσει ότι και κάποιοι λαϊκίζουν κτλ. Λοιπόν, η πλάκα θα σταματάει. Άρα λοιπόν γρήγορα αυτή η Επιτροπή, εμείς θα αποδείξουμε ποιοι είναι αυτοί που θα έρθουν, θα έρθει πολλοί κόσμος. Εκεί θα πάρουμε τις αποφάσεις μας και αυτό το όργανο θα συμμετέχει με τη βοήθεια του Δήμου. Μάλλον όχι τη βοήθεια, θα κάνουμε τα αυτονόητα. Βοήθειες και τα λοιπά, φίλοι μου, τέλος. Είναι υποχρέωση. Με τα χρήματα τα δικά μας, με διαχειριστές άλλους, αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει. Θέλω λοιπόν από το φίλο μου το Στέφανο, αυτή η επιτροπή θα πάει στο Δήμαρχο, ίσως προς ίσον. Τελείωσε η πλάκα. Και από εκεί και πέρα, η επόμενη συνάντηση, ταξιτζίδες. Δόξα τω Θεώ, κόσμος πολλής. Εδώ, επιμελητήριο, εμπορική σύλλογη. Θα μαζευτούμε ξενοδόχοι. Ήρθε η ώρα που είμαι και τους ξενοδόχους, παιδιά. Δεν τους κατηγορούμε μόνο. Λοιπόν, θα μαζευτούμε εκεί με τους διευθυντές. Θα πάρουμε αποφάσεις 500 χιλιάδες, πόσα θα είναι αυτά, για να μην ζητούμε και ευθύνες από τον εκάστοτε Δήμο. Ήρθε η ώρα ο κόσμος που βράζει έξω, να το δούμε σε έναν χώρο, να τα πούμε και εκεί να λειτουργήσει το όργανο. Να τελειώνουμε. Ίσως περιπλέκεται λίγο η κατάσταση. Γιατί ο πρόεδρος εκπροσωπεί τα μέλη. Θέλουμε το εξής, θα σου πω κάτι. Αυτή η εκπροσώπηση είναι σαν τους φίλους τους βουλευτές. Αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, γιατί λέμε ότι η κοινωνία βράζει κτλ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο διατάφτα, κάποιοι αποφασίζουν για κάποιους χωρίς εμάς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό το ξεχνάμε συνεχώς.